Γάλα περί τη ευθύνη των άλλων. Παρένθεση, βεβαίως και υπάρχουν παράλογες απαιτήσεις από την πλευρά των δανειστών αυτή τη στιγμή, όμως αυτές προέκυψαν ακριβώς λόγω της αβελτηρίας της ελληνικής κυβέρνησης να κλείσει σε εύλογο χρονικό διάστημα τη διαπραγμάτευση. Θυμίζω ότι η αξιολόγηση έπρεπε να έχει κλείσει πριν από ένα χρόνο ακριβώς και είμαστε τώρα Φεβρουάριο του 2017 και δεν έχει κλείσει. Τέλος, θυμίζω τα αποτελέσματα της διαπραγματευτικής ικανότητας σε εισαγωγικά αυτής της κυβέρνησης. Αυτό που μας προέκυψε σε σχέση με το κλείσιμο της προηγούμενης διαπραγμάτευσης της αξιολόγησης, τελικά με σφραγίδα ΣΥΡΙΖΑ είχαμε 9 δισεκατομμύρια επιπλέον επιβαρύνσεις για τον ελληνικό λαό, πρώτον. Δεύτερον, είχαμε για πρώτη φορά το ανίκουστο να μπει σε υποθήκη η δημόσια περιουσία της χώρας για τα επόμενα 99 χρόνια. Αυτό λέει η συμφωνία που έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Και τρίτον, να μπει και ο περίφημος κόφτης. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα της περήφανης διαπραγμάτευσης την προηγούμενη φορά. Άρα μπορούμε να προσδοκούμε, δεν είναι πολύ ενθαρρυντικά για το μέλλον. Θα έπρεπε να έχει κλείσει η αξιολόγηση χθες, γιατί όσο παρατείνεται το χρονικό αυτή τη διαπραγμάτευση, με τα δείγματα γραφής που μας έχει δείξει αυτή η κυβέρνηση, κάθε άλλο παρά αισιόδοξοι μπορούμε να είμαστε. Ναι, το μεγάλο όμως θέμα είναι μια διαπραγμάτευση η οποία έπρεπε να έχει κλείσει πέρσι τέτοια περίοδο, πήρε παράταση στην παράταση. Έχουμε τη γνωστή δήλωση του Ευκλήδη Τσακαλώτου που είπε ότι αν φτάσουμε Δεκέμβριο και δεν έχει κλείσει η διαπραγμάτευση, καήκαμε. Έχουμε κάποιες περίεργες κινήσεις και πληροφορίες που διαψεύδονται μεν επίσημα. Το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ όμως λέει ότι υφίστανται. Υπάρχει μια διαφορά αυτή τη στιγμή αντίληψης μεταξύ του Μεγάρου Μαξίμου και των χειρισμών του Ευκλήδη Τσακαλώτου. Και επίσης έχουμε και τα δεδομένα που λένε ότι εάν δεν έχουμε ολοκλήρωση της αξιολόγησης στο Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου, τότε τα πράγματα παίρνουν μια άλλη διάσταση, κινδυνεύει η ένταξή μας στην ποσοτική χαλάρωση που θα έδινε έτσι, αυτό που λέμε μια τονωτική ένεση στο τραπεζικό σύστημα. Μπαίνουν άλλα ζητήματα με τα κόκκινα δάνεια, μπαίνουν θέματα ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών και μπαίνει ακόμα και αναζωπηρώνονται τα σενάρια περί Brexit. Θέλω να μου πείτε την εκτίμησή σας και πολιτικά, κατά την άποψή σας, εάν δεν κλείσει η αξιολόγηση αυτό το μήνα, τι εκτιμάτε πάντοτε με την πολιτική ανάλυση που θα μου κάνετε ότι μπορεί να γίνει, ας το πούμε. Η 20η Φεβρουαρίου, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι καταλυτική ημερομηνία, γιατί αν δεν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και η αξιολόγηση, χάνουμε το τρένο της ποσοτικής χαλάρωσης, που όπως πολύ σωστά επισημάνατε, είναι μια τόνωση. Αυτό που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ελληνική κυβέρνηση, και θα σας πω ακριβώς μετά ποια είναι η εκτίμησή μου, είναι ότι κανείς δεν μπορεί να εμπιστευτεί ούτε στο εσωτερικό, αλλά ούτε και στο εξωτερικό πλέον, τις τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών, είτε είναι αυτοί οι υπουργοί, είτε ακόμα και ο πρωθυπουργός. Θα σας πω ένα-δύο παραδείγματα και θα σας πω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ευόδοση και την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων και πόσο σημαντικό είναι το να είσαι, αν θέλεις, αναξιόπιστος τόσο και στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Στο εσωτερικό το έχουμε καταλάβει με το σκληρό τρόπο ότι έχει υποθεί από την πλευρά της κυβέρνησης όταν ήταν αντιπολίτευση. Όχι μονάχα δεν έγινε από την πλευρά της αντιπολίτευσης, όχι μονάχα δεν έγινε, αλλά έγινε και ακριβώς το αντίθετο. Όμως θα σας πω κάτι το οποίο, ξέρετε, μας υπερβαίνει όλους, μας ξεπερνά, δεν μπορούμε να το αξιολογήσουμε. Βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει ότι εμείς έχουμε εκπληρώσει όλες μας τις υποχρεώσεις, άρα η ευθύνη είναι στους δανειστές. Και μετά από μία εβδομάδα, με τον πιο επίσημο τρόπο, η ίδια του κυβέρνηση, ο ίδιος του υπουργός, αυτός ο οποίος κάνει τις διαπραγματεύσεις, ο οποίος παρεπιπτόντως στην συζήτηση στη Βουλή δεν καθόταν δίπλα του, καθόταν στα τελευταία έδρανα, αν μπορεί αυτό σημειολογικά να σημαίνει κάτι, πιστοποιεί επισήμως και λέει ότι εμείς έχουμε εκπληρώσει το 1 τρίτο των υποχρεώσεών μας, το άλλο 1 τρίτο απομένουν κάποιες λεπτομέρειες και το άλλο τρίτο συμφωνείται να το κάνουμε στο αμέσως μέλλον, να το εκπληρώσουμε στο αμέσως επόμενο εγγύς μέλλον. Άρα ουσιαστικά έχουμε μια χαόδη διάσταση των λεγόμενων του βασικού υπουργού που κάνει τις διαπραγματεύσεις με το ίδιο του πρωθυπουργό. Θυμίζω δε ότι ο πρωθυπουργός, για να αξιολογήσουμε και την αξιοπιστία αυτής της κυβέρνησης, ο ίδιος έχει δημόσια τοποθετηθεί, αναφέρω μονάχα αυτά δύο παραδείγματα, υπάρχουν πάρα πολλά, ότι το Πάσχα, το προηγούμενο Πάσχα, έρχεται η ανάπτυξη. Άρα σε ένα τέτοιο κλίμα, με μια τέτοια, αν θέλετε,
διακυβέρνηση και με μια τέτοια κίνηση από την πλευρά της κυβέρνησης, όλα μπορούν να συμβούν. Αυτή τη στιγμή κατά εμέ μπορεί να υπάρξει θεματοποίηση της κατάστασης στις επόμενες μέρες και σε ένα Σαββατοκύριακο να τα φέρουν όλα ό,τι τους έχει ζητηθεί από τους δανειστές, ακόμα και τις μειώσεις του αφορολόγητου. Βλέπετε τη συζήτηση γίνεται για τη μείωση του αφορολόγητου, το οποίο βεβαίως είχαν δεσμευτεί προεκλογικά ότι δεν πρέπει να πέσει κάτω από τα 12. Τώρα βεβαίως έχει φτάσει με ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στα 8.300. Συζητείται ότι θα φτάσει κάτω από τα 6.000 για να μπορέσουν να εξοικονομηθούν τα απαραίτητα λεφτά για να μπορέσουν να κλείσει αξιολόγηση. Και επίσης να θυμίσω σε αυτό που λέτε, έτσι απλά δημοσιογραφικά το θυμίζω, ότι ο Ευκλήδης Αγαλώτος είχε πει ότι αν έπεφτε λίγο παρακάτω στα 8% το αφορολόγητο, θα είχε υποβάλει την παραίτησή του στην προηγούμενη αλλαγή που έγινε. Και τώρα, υπάρχει η απέτηση βέβαια των δανειστών, πρέπει να το πούμε αυτό, και ειδικά του Δούνου του, να πάμε σε αφορολόγητο 5.000 ευρώ. Και επειδή είστε δημοσιογράφος και γνωρίζετε πολύ καλά και τους κανόνες της επικοινωνίας και πλέον είμαστε υποψιασμένοι, νομίζω πολύ ακόμα και οι πολίτες οι οποίοι δεν είναι πολύ εξοικειωμένοι, βλέπετε ότι γίνεται συζήτηση σε κάποια φάση πριν από λίγες μέρες για να πέσει, όπως είπατε εσείς, κοντά στα 5-5,5 κάτω από τα 6.000 ευρώ. Έπεσε στην αγορά την δημοσιογραφική, νομίζω χθες, προχθές, ένας αριθμός γύρω στα 3-3.500 για να διαψευστεί επίσημα από την κυβέρνηση, ώστε να φτάσουμε πιθανότατα σε ένα τέτοιο όριο στα 5-5.500 ευρώ, το οποίο είναι αδιανόητο, και να μας παρουσιαστεί από την κυβέρνηση σαν, αν θέλετε, ο μεγάλος άθλος αυτής της κυβέρνησης. Είναι τραγική και η διαχείριση και ο τρόπος που αντιλαμβάνεται το συμφέρον της χώρας, που είναι καθαρά επικοινωνιακός. Άρα, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, εγώ πιστεύω ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει κανένα θέμα τελικά να τα τακτοποιήσει όλα, εξαρτήτως αν αυτό είναι εις βάρος του ελληνικού λαού, προκειμένου να συνεχίσει να βρίσκεται πλουσία. Βεβαίως, ακριβώς επειδή είναι άνθρωποι μέτρη του τακτικισμού, ή αν θέλετε μονάχα αυτό θέλουν να κάνουν, να σήμερα να κάνουν το Α και την επόμενη μέρα να κάνουν το εντελώς αντίθετο, κατά πόσο δουλεύει, ή γιατί αυτή η κυβέρνηση είναι η βασίλισσα της φολούρας, να το πω έτσι, σε επίπεδο πολιτικό, μπορεί και ικανοποιεί και επιβιώνει μονάχα όταν υπάρχει ομίχλη και φολούρα παντού. Υπάρχει, ας πούμε, ένας μπαχαλακισμός, έτσι, είναι μπαχαλακισμός στη σκέψη την πολιτική αυτής της κυβέρνησης, και αυτό το βλέπουμε τα τελευταία 2 χρόνια. Δεν μπορεί κανείς δηλαδή να είναι εντελώς σίγουρος στην εκτίμηση. Το σίγουρο πάντως είναι ότι θα κάνουν τα πάντα για να παραμείνουν στην εξουσία. Άρα θεωρείται ως πιο πιθανό το σενάριο, διότι αυτή τη στιγμή 3 είναι τα σενάρια, κύριε Καλαφάτη, και να τα δούμε ένα-ένα. Το πρώτο σενάριο είναι ότι δεν κλείνει η αξιολόγηση την 20 Φεβρουαρίου και συνεχίζεται όμως. Συνεχίζεται και μάλιστα με μία προοπτική να φτάσει οριακά όπως έφτασε οριακά και το καλοκαίρι του 2015. Εκεί κοντά στο Μάιο λένε ότι μετά από πολύ σκληρή διαπραγμάτευση, έτσι κι αλλιώς δεν επηγόμαστε για χρήματα για πάυση πληρωμών τότε, ότι θα το συνεχίσει. Βέβαια, αυτό το σενάριο περικλεί τον κίνδυνο να μην έρθει ποτέ η περιβόητη ανάπτυξη το 2017, αλλά είναι ο σενάριο. Το δεύτερο σενάριο είναι ότι κλείνει η αξιολόγηση και κλείνει με επώδυνους όρους για την κυβέρνηση, ενδεχομένως και με τον τρόπο τον οποίο περιγράψατε πριν εσείς. Και το τρίτο σενάριο λέει ότι δεν κλείνει η αξιολόγηση και πάμε σε εκλογές ή ακόμα και σε δημοψήφισμα. Είναι ακριβώς όπως θα περιγράφετε. Πριν από ένα μήνα έχω δημόσια τοποθέτηση, ίσως τότε ακόμα δεν υπήρχαν καν ψήγματα που να δυστυχώς να δείχνουν ότι και κάποια βάση λογικής στο σκεπτικό μου, θα σας εξηγήσω τι εννοώ, αλλά ήρθε και πριν από λίγες μέρες η τοποθέτηση του κυρίου Ξηδάκη και κατά κάποιο τρόπο επιβεβαίωσε ένα σκεπτικό που είχα εκφράσει δημοσίως, σύμφωνα με το οποίο οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να μην έχουν πλέον βαρουφάκι και plan B που μας είχε ταλαιπωρήσει πριν από 1,5 χρόνο, όμως υπάρχει ένα plan Brexit πιθανώς σε κάποια μυαλά της κυβέρνησης ή σε κάποια μυαλά μέσα στον κυβερνητικό χώρο γενικότερα ή του ΣΥΡΙΖΑ, που ένα plan Brexit που το έχουν παρκαρισμένο στο ψυγείο. Και η ευκαιρία και με τον τρόπο τον κατάλληλο, κάποιοι ενδεχομένως μέσα στην κυβέρνηση σκέφτονται σιγά σιγά να το σερβίρουν ή να οδηγήσουν με κάποιο τρόπο στην απόγνωση στον ελληνικό λαό και να πάει σε μια κατεύθυνση που κανείς δεν μπορεί να σκεφτεί και δεν θέλει να σκεφτεί.
Αυτό είναι το πιο τραγικό σενάριο που θα μπορούσε ποτέ κανείς να σκεφτεί. Είναι στο τραπέζι, όπως και εσείς το είπατε, είναι ένα από τα τρία σενάρια. Ευελπιστώ ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα φτάσουν στο σημείο αυτό, το να αρχίσουν να σκέφτονται σοβαρά ειδοποίηση μιας τέτοιας λογικής. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Το 2017, έτσι, να υπάρχουν άνθρωποι στην κυβέρνηση που να σκέφτονται ότι η χώρα μας μπορεί να λειτουργήσει από τους κανόνες της Ευρώπης. Αυτής της Ευρώπης που θέλω να είμαι δίκαιος, που πρέπει να κάνει την αυτοκίνηση της, που πρέπει να κάνει την ενδοσκόπησή της, που πρέπει να αλλάξουν πολλά σε επίπεδο ευρωπαϊκής πολιτικής και πολιτικής κρατών μελών και στα θέματα τα οικονομικά και στα θέματα κυρίως τα καινούργια, τα σύγχρονα που αφορούν το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Πολλά πράγματα πρέπει να κάνει η Ευρώπη προκειμένου να βελτιωθεί και να καταλάβει ότι υπάρχουν κράτη-μέλη όπως είναι η χώρα μας που υποφέρει και έχει δείξει φοβερή ανθεκτικότητα αυτός ο λαός, και άρα θα πρέπει σε κάποια στιγμή από αυτή την προσπάθεια να υπάρξει και ένα αποτέλεσμα και να μην πηγαίνουν μονάχα τα περισσέματα μιας ευρωπαϊκής πολιτικής σε συγκεκριμένες χώρες και να υποφέρουν άλλες. Αλλά αυτό είναι άλλη τάξη ζήτημα, και άλλη τάξη ζήτημα είναι η πολιτική που εφαρμόζεται από την ελληνική κυβέρνηση, η οποία έχει χαρακτηριστικά που μας κάνουν να ανησυχούμε πάρα πολύ. Μάλιστα. Κύριε Καλαφάτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Θα τα ξαναπούμε. Άλλωστε, ο Φλεβάρης, λοιπόν, είναι ένας μήνας που από ό,τι φαίνεται θα δώσει το στίγμα για το τι τελικά θα δούμε το επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ και πάλι. Την καλημέρα μου από το FM100. Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Σταύρος Καλαφάτης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Μου κάνει εντύπωση αυτό που είπε, ο οποίος μπορεί να είναι και τίτλος. Υπάρχει, είπε, ένας μπαχαλακισμός στην πολιτική σκέψη αυτής της κυβέρνησης. Αυτή η κυβέρνηση είναι η βασίλισσα της Τολούρας, είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας πριν από λίγο στο ραδιόφωνο μας, το FM100. Και στις θέσεις και απόψεις, ο βουλευτής, ο Σταύρος ο Καλαφάτης, πρώην υπουργός και επικεφαλής αντιπολίτευσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, για να δούμε αν μπορέσουμε να μιλήσουμε με τον Τριαντάφυλλο Μηταφίδη. Μου λέει η Κατερίνα ότι είναι λίγο δύσκολο, θα προσπαθήσουμε όμως. Και επειδή βγήκε και ο ήλιος και υπάρχει μια ωραία ατμόσφαιρα στην πόλη, ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι, έτσι να πάρουμε τις ανάσες μας. Τραγουδάκι και μετά και πάλι μαζί.